Η κρίση του πόσιμου νερού χαρακτηρίζεται τόσο από τη συνεχιζόμενη μείωση της ποσότητας που διατίθεται, όσο και από την υποβάθμιση της ποιότητάς του. Ένα και πλέον δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ 2,6 δισεκατομμύρια άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε στοιχειώδες συνθήκες υγιεινής. Το 20% του πληθυσμού της γης αναγκάζεται να πίνει νερό από λιπασμένες πηγές. Και περίπου 425 εκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν το φάσμα της έλλειψης νερού. Μην σπαταλάς το νερό σου, σκέψου πριν δράσεις. Ice Bucket Stop Challenge. Γεια. Αυτό που είδατε πριν από ένα λεπτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Αλλά αν δεν κόψετε τις μαλακίες, θα γαμηθείτε όλοι σας αρχίδια. Μια. Αμέν. Μετά από έναν συγκλονιστικό πρόλογο που κάναμε εγώ και ο Γιώργος, ο Γιώργος και εγώ, λέμε τώρα να φύγουμε, να πάμε μια βόλτα. Stop challenge! Γιώργο, έλα εδώ, Γιώργο, έλα, μην κλαις. Γιώργο, έλα εδώ. Γιώργο, ήρεμα, είπαμε stop challenge, Γιώργο, ήρεμα, ρε, Γιώργο, έλα. Να το κάνουμε. Ήθελες να το κάνεις, εντάξει, ήρεμα, Γιώργο, εντάξει, έλα. Θα σου πάρω εγώ παιχνιδάκια, μη σκουπίζω την πλούζα μου, Γιώργο. Με προκάλεσαν τόσο άτομα. Εμένα με προκάλεσαν, Γιώργο, τέλος, τέλος, Γιώργο, τέλος. Πώς θα γίνουμε τρέλι. Τέλος, τέλος, γεια, γεια, φεύγω. Άσε με. Μέχρι το επόμενο βίντεο, ομορφαίνεται.